φοιτούσα σε αυτό το σχολείο από 3 χρονών, είμαι δηλαδή εδώ από τον παιδικό σταθμό. Όλη μου η καθημερινή ζωή και περιτριγυριζόταν γύρω από αυτόν εδώ το χώρο. Έχω να θυμάμαι τα πάντα, από τις φιλίες, από τις εκδρομές, από τις εγκαταστάσεις, από τα αθλήματα. Τα πρώτα μου βήματα ήταν σε αυτό το σχολείο. Μετακομίζοντας από την Αθήνα, ήρθα εδώ στην τρίτη δημοτικού και φοίτησα εδώ μέχρι την τρίτη λυκείου. Θεωρώ ότι αυτό το σχολείο μου προσέφερε πάρα πολλά. Οι καθηγητές δεν στάθηκαν απλά στο να μας μεταλαμπαδεύσουν μια στήρα γνώση, αλλά στο να μας περάσουν αξίες και ιδανικά. Το σχολείο αυτό με βοήθησε να καταλάβω ποιο είναι το επάγγελμα το οποίο μου ταιριάζει και τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθώ περισσότερο. Που δεν θα μας έκαναν μόνο μορφωμένα άτομα, αλλά χρήσιμους για την κοινωνία ανθρώπους και κυρίως καλούς ανθρώπους. Γιατί αυτό θεωρώ είναι το δύσκολο, να πετύχει ένα σχολείο. Θεωρώ έμαθα πάρα πολλά, όχι μόνο την ώρα που βρισκόμασταν μέσα σε μία τάξη με 4 τοίχους, αλλά κυρίως μέσω εκπαιδευτικών εκδρομών που οργάνωνε διαρκώς το σχολείο, ακόμα και στο εξωτερικό. Και το προτείνω σε όλους όσους θέλουν να έρθουν εδώ, γιατί θα αποκομίσουν εμπειρίες και γνώσεις. Έχω να θυμάμαι πολιτιστικά δρώμενα. Έχω να θυμάμαι λογοτεχνικές συγκεντρώσεις. Θυμάμαι ότι κάναμε λογοτεχνία με την Σοφία Φίλντιση. Θα κερδίσει σίγουρα αξίες όπως εκείνες της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού. Εδώ έκανα πάρα πολύ γερές φιλίες που διαρκούν μέχρι σήμερα. Οι εγκαταστάσεις θεωρώ ότι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά σε αυτό το σχολείο υπάρχουν εγκαταστάσεις για κάθε λογής άθλημα, για εικαστικά, για μουσικά μαθήματα, για παράδειγμα εγώ έκανα πιάνο. Αυτά, το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους.